το απόλυτο δράμα πίσω από κλειστέ πόρτε βιώνουν γυναίκε και στην Κρήτη. Τα αριθμητικά δεδομένα μοιάζουν εξωπραγματικά, αλλά είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Και... Όπω αποκάλυψε ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη στην καθοδό σήμερα στο Ηράκλειο, περίπου 500 είναι τα περιστατικά μόλι το πρώτο πεντάμινο του 2024 και αντίστοιχα 338 συλλήψει. Κάθε μέρα όλο και περισσότερε γυναίκε ανοίγουν τα στόματα και μιλούν, και πλέον οι κλειστέ πόρτε κάθε μέρα ανοίγουν όλο και περισσότερο. Πλέον τα στόματα ανοίγουν και αποκαλύπτουν τον εφιάλτη με τα θύματα να αναζητούν βοήθεια και ασφάλεια. 379 είναι συνολικά οι κακοποιημένε γυναίκε οι οποίε μέσα στο 2023 χτύπησαν την πόρτα του Ξενώνα του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Το πρώτο εξάμεινο του 2024 ο αριθμό έχει ήδη σκαρφαλώσει στα 172 περιστατικά και ενδέχεται να ξεπεράσει την περσινή χρονιά. Έχουμε γυναίκε που έρχονται και χτυπούν την πόρτα και ζητούν βοήθεια, όχι όμω ζητώντα ξενώνα και φιλοξενία σε απόρριτο σημείο ζητούν ασφάλεια και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το επικοινωνήσουμε ε, οι γυναίκες έχουν και τα δικά του σπίτια πολλές φορές και τη δική τους εργασιακή υπόσταση και τη δική τους οικονομική αυτονομία και αυτό που ζητούν από εμάς και οφείλουμε ως φορείς να, του το, 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 δώσουμε και του το δίνουμε είναι ασφάλεια και προστασία. Ασφάλεια του τι θα κάνω στην επόμενη μέρα χωρίς κάποιο να μπορεί να με βρει και να μου ασκήσει οποιοδήποτε νέο κίνδυνο. Παράλληλα στον σημαντικό ρόλο των γραφείων ενδοοικογενειακής βίας στάθηκε ο Υπουργό ενώ δεσμεύτηκε ενίσχυση των δομών φιλοξενίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής. Λειτουργούσαν δύο γραφεία μέχρι στιγμή, στα Χανιά και στο Εράκλειο. Ήδη λειτουργούν τέσσερα, δηλαδή και στου τέσσερι νομού έχουμε ένα γραφείο ενδοκινιακή βία. Πράγματι, είμαστε σε συνεννόηση με την αρμόδια υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, προκειμένου να δούμε με ποιον τρόπο θα πολλαπλασιαστούν αυτέ οι δομέ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα, είναι ζητούμενο. Ένα γραφείο το οποίο. Έχει δώσει πολλές λύσεις σε κακοποιημένες γυναίκες και όχι μόνο, διότι αε, χρησιμοποιείται και δουλεύει αυστηρά και μόνο με καταγγελίες ε, θυμάτων κακοποιημένων γυναικών. Και ενώ το σπίτι για πολλού σημαίνει ασφάλεια, για άλλους σημαίνει μαρτύριο. Γυναίκες που ζουν στο ίδιο σπίτι με τον κακοποιητή τους και ανεβαίνουν το δικό του γολγοθά. Με φόντο το τέρα τη βία που γιγαντώνεται τα θύματα σε συνεννόηση με του ειδικού, προσπαθούν να βρουν τρόπου διεξόδου. Με κωδικοποιημένα μηνύματα, φράσει κλειδιά και με συνθηματικό τρόπο επικοινωνία, με πρόσχημα ραντεβού σε κέντρο αισθητική, γυναίκε γλιτώνουν από τα χέρια του κακοποιητή του. Είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email, είτε μέσω μηνύματο, είτε μέσω Viber, απευθεία. Μπορεί να είναι ένας αριθμός, μπορεί να είναι ένα φρούτο, μπορεί να είναι μια επίσκεψη στο να κάνω τα νύχια μου ή να φτιάξω τα μαλλιά μου με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να ζητήσω κάτι συγκεκριμένο. Κάτι το οποίο εκ, 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 εκ των προτέρων έχουμε σχεδιάσει και έχουμε συναποφασίσει ώστε όταν υπάρξει ο κίνδυνος εμείς, αναφερόμενοι σε αυτή τη λέξη, γνωρίζοντα το άτομο μα λέει αυτή τη λέξη, απευθεία ενημερώνουμε τι αρχέ και την αστυνομία. Στη μάχη ρίχνεται και η Δημοτική Αρχή με ξενώνε φιλοξενία για κακοποιημένε γυναίκε και τα παιδιά του. Εκεί φιλοξενούνται αυτέ τι ημέρε περίπου 14. Την ίδια ώρα κοινωνική λειτουργή διαχειρίζονται περιστατικά τα οποία φτάνουν στο Δήμο Ηρακλείου διαμέσου των εισαγγελικών αρχών. <Ρεδοί> Διαθέτουμε τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών όπου εκεί αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 14 περιστατικά. Έχουμε δημιουργήσει τον προξενώνα όπου και αυτός αυτή τη στιγμή λειτουργεί και μπορούμε να φιλοξενήσουμε κάποια γυναίκα μέχρι να ενταχθεί στον ξενώνα. Αλλά και όλες οι εισαγγελικές εντολές έρχονται στο Δήμο Ηρακλείου που από εκεί η κοινωνική λειτουργία του Δήμου Ηρακλείου προσπαθούν να δουν τι συμβαίνει με το κάθε περιστατικό ξεχωριστά. Παρότι τα κενά και τα σημαντικά βήματα που πρέπει ακόμα να γίνουν παραμένουν πολλά, κανεί δεν αμφισβητεί πω πρόοδο έχει σημειωθεί. Πω στόματα πλέον ανοίγουν και πω στον κύκλο τη βία οι κρίκοι σπάνε έστω και αργά.